Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε προσεκτικά νωρίτερα, γιατί είχαμε και ζωντανή σύνδεση με το 15ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό, σε πανηγυρικό κλίμα όλα στη Νέα Δημοκρατία, διότι φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια από την ίδρυση της μεγάλης κεντροδεξίας παράταξης της χώρας μας. Και δεν το λέω με διάθεση σχολιασμού, το λέω με διάθεση πραγματικότητας, διότι αυτό είναι το γεγονός. Από το 1974, οπότε και ιδρύθηκε η Νέα Δημοκρατία από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, μέχρι σήμερα είναι η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη της χώρας μας. Στην τηλεφωνική γραμμή, και καταλαβαίνουμε απόλυτα λόγω της ημέρας ότι είναι δύσκολες οι συνδέσεις, έχουμε τον εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Ρωμανό. Και βεβαίως θα μου επιτρέψετε, κύριε εκπρόσωπε, καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά πρώτα απ' όλα για το κόμμα σας, για τη Νέα Δημοκρατία. Αν και είναι τον Οκτώβριο ακριβώς τα γενέθλια. Θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να μείνουμε λίγο στο κομμάτι ότι υπάρχει μια πολύ έντονη αντιπαράθεση με την αξιωματική αντιπολίτευση. Μάλιστα σήμερα, κατά τη διάρκεια της ημέρας, βγάλατε δύο ουσιαστικά ανακοινώσεις για αυτά τα οποία έχει πει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Κασελάκης. Καλησπέρα σας. Ναι. Καλησπέρα. Καταρχάς, ξεκινάω από το πρώτο, από το μεγάλο, από το σημαντικό. Πράγματι, ξεκινάει σήμερα, ξεκίνησε σήμερα και ολοκληρώνεται την Κυριακή ένα επαιτειακό συνέδριο για τα 50 χρόνια που συμπίπτει με τα 50 χρόνια της πορείας της μεγάλης κεντροδεξιάς παράταξης, της παράταξης που ουσιαστικά εγκαθίδρυσε τη δημοκρατία στη χώρα, της παράταξης που σε όλες τις δύσκολες αποφάσεις αποδείχτηκε από την ιστορία πια ότι ήταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας, της παράταξης που πάντα κοιτούσε με ειλικρίνεια τον πολίτη στα μάτια και είχε ως πηξίδα την αλήθεια, και πάλι ακόμα και σε δύσκολες συγκυρίες δεν ξέφυγε ποτέ από αυτή τη λογική, από αυτή τη στρατηγική και από αυτά τα οποία υπηρετεί διαχρονικά, σταθερά, με πίστη, με τόλμη, 50 χρόνια τώρα. Άρα νομίζω ότι ειδικά σε αυτή τη συγκυρία που βλέπουμε να αυξάνεται όλο αυτό το κλίμα της του λαϊκισμού, το κλίμα της τοξικότητας, το κλίμα το διχαστικό στο οποίο επενδύει η αντιπολίτευση, είναι πιο επίκαιρη από ποτέ αυτή η υπενθύμηση, είναι πιο επίκαιρη από ποτέ αυτή η επέτειος και είναι πιο επίκαιρο από ποτέ και αυτό το συνέδριο. Κλείνω την παρέθεση και πάω στον πυρήνα του ερωτήματός σας. Νομίζω ότι αυτό το οποίο βλέπουμε από τον κύριο Κασελάκη, το βλέπουμε καθημερινά, το βλέπουμε σε μία σειρά πραγμάτων. Δυστυχώς δεν το βλέπουμε μόνο από τον κύριο Κασελάκη, βέβαια. Το βλέπουμε και από τον κύριο Ανδρουλάκη. Αλλά ο κύριος Κασελάκης είναι που πολλές φορές αναρωτιέσαι αν υπερισχύει η άγνοια της υποκρισίας ή η υποκρισία της άγνοιας. Και όταν μάλιστα και τα δύο αυτά συνοδεύονται από μία απίστευτη αλαζονία, τότε νομίζω ότι ο συνδυασμός είναι επικίνδυνος. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα. Μπορούμε να μιλάμε ακόμα για άγνοια, κύριε Ρωμανέ, από την πλευρά του κυρίου Κασελάκη? Έχουν περάσει 6 μήνες από την ημέρα που ανέλαβε την προεδρία, την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Συμφωνώ και γι' αυτό βάζω στην εξίσωση και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία. Απ' την άλλη, ο ίδιος μας είπε για κάποιους ρυθμούς με τους οποίους μαθαίνει. Αν αυτοί οι ρυθμοί δεν είναι αυτούς τους οποίους χρησιμοποίησε ο ίδιος και είναι διαφορετικοί, δεν ξέρω. Σε κάθε άνθρωπο, ξέρετε, διαφέρουν αυτοί οι ρυθμοί και μπορεί να μιλήσει κανείς για άγνοια, μπορεί να μιλήσει για σύγχυση, αν όχι άγνοια, σχέτη, μπορεί να μιλήσει για πολλά. Σίγουρα πάντως, ξαναλέω, είναι συνδυασμός όλων των παραπάνω με υποκρισία και είναι συνδυασμός εκρηκτικός με αλαζονία. Και όλα αυτά μαζί καθίστανται επικίνδυνα όταν αποτελούν την πολιτική τοποθέτηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αποτελούν τον πυρήνα της πολιτικής και της στρατηγικής της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Άρα λοιπόν αυτά δεν μπορεί κανείς να μην τα σχολιάσει. Εχθές τι ακούσαμε από τον κύριο Κασελάκη? Ακούσαμε ότι θεωρεί θετική την επιστολική ψήφο, την οποία
γι' αυτό μιλάω για άγνοια εισήγηση. Προφανώς δεν θυμάται, δεν ξέρει, ξέρει αλλά θέλει να κάνει ότι δεν ξέρει. Την καταψήφισε το κόμμα του επί δικής του προεδρίας. Και πήγε και ένα βήμα παραπάνω λέγοντας πώς το καλό θα ήταν να είχαμε επιστολική ψήφο και στις εθνικές εκλογές. Το οποίο επίσης όταν επιχειρήσαμε να προσθέσουμε αυτή τη διάταξη μέσα στο νομοσχέδιο, θυμάστε τι πόλεμο δεχτήκαμε και πώς δυναμητίστηκε και αυτή η προσπάθεια. Ξαναλέω, από το ίδιο το κόμμα του επί δικής του προεδρίας. Την ίδια στιγμή, εκτός από τις κολοτούμπες, δεν πάω τώρα στα εθνικά θέματα, στις επιχειρήσεις του ναυτικού εκτός συνόρων και τα λοιπά, που έχουμε δει να λέει τα ίδια και τα αντίθετά τους μόνο μέσα στους τελευταίους μήνες, για το μεταναστευτικό, για το τείχος στον Εύρο κτλ. Δεν μπαίνω καν εκεί. Νομίζω ότι οποιοδήποτε απλά ακούσει τον κύριο Κασελάκη και θυμηθεί τι λεγόταν πριν από μερικές εβδομάδες ή μερικούς μήνες, βγάζει τα συμπεράσματά του. Μένω όμως σε κάτι που νομίζω ότι έχει αξία, γιατί εχθές είχαμε πράγματι μια πολύ σημαντική απόφαση σχετικά με τους Σπαρτιάτες. Μια απόφαση που βασίστηκε σε έναν νόμο που έφερε αυτή η κυβέρνηση το καλοκαίρι, λίγο πριν εκλεγεί ο κύριος Κασελάκης. Θυμίζω ότι τότε μας έλεγαν ότι δεν ψηφίζουν και στην πράξη δεν ψήφισαν τη συγκεκριμένη, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, λέγοντάς μας ότι δεν είναι σωστή κατεύθυνση και βάσει αυτός δεν καλύπτει τις ανάγκες που θεωρούσε ότι θα πρέπει να καλύπτει κτλ. Εχθές βγήκε ο κύριος Φάμελος και είπε ουσιαστικά το ίδιο, ότι μπορεί να είχαμε αυτό το αποτέλεσμα χθες, αλλά κατά τη γνώμη τους ακόμα και αυτό που έγινε χθες καταδεικνύει το ότι ήταν ανεπαρκής η διάταξη που φέραμε. Βέβαια, χάρη σε αυτή τη διάταξη είχαμε αυτό το αποτέλεσμα χθες, αλλά δεν νομίζω ότι έχει κανένα νόημα να μπει κανείς σε μια τέτοια λογική αντιπαράθεση με λογικά επιχειρήματα, γιατί δεν τους ενδιαφέρουν τα λογικά επιχειρήματα. Και μέσα σε όλα, ναι, είχαμε τον κύριο Κασελάκη την επίμαχη περίοδο να βγαίνει σε εκπομπές της τηλεόρασης, στο Open αν θυμάμαι καλά τότε, στον κύριο Τάκη, στον κύριο Στάφη, στον Παναγιώτη Στάφη, ναι, και να λέει ότι λίγο πολύ, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς πώς το είπα, αλλά το νόημα ήταν ότι και αυτοί κάτι εκπροσωπούν και εν πάση περιπτώσει τους σεβόμαστε κτλ. Μία τελείως διαφορετική γραμμή φυσικά από αυτή που είχε το κόμμα του. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, αν μου επιτρέπετε κύριε Ρωμανέ, το εξής, διότι έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα, έχει σηκωθεί απίστευτα πολύ σκόνη και πώς αλλιώς να γίνει όταν πρόκειται για την τραγωδία των Τεμπών. Λέει ο κύριος Κασελάκης, λέει η αντιπολίτευση, ζητήσατε λέει κατηγορητήριο για να πάμε σε προανακριτική. Ορίστε λέει, το φέραμε το κατηγορητήριο, το δώσαμε στον κύριο Καλαφάτη. Θα πάμε πρώτον, σε προανακριτική. Πρώτον, το ξέρουν καλά και γι' αυτό φυσικά και αυτό το διαχειρίζονται αποκλειστικά και μόνο επικοινωνιακά. Η διαδικασία προκειμένου να συσταθεί μια προανακριτική επιτροπή είναι πολύ συγκεκριμένη. Ναι. Απαιτεί να έρθει μια συγκεκριμένη πρόταση στη Βουλή, απαιτεί αυτή η πρόταση να συνοδεύεται από ένα συγκεκριμένο αριθμό υπογραφών, να έρθει προς συζήτηση, να τοποθετηθούν όλοι οι εκπρόσωποι και οι βουλευτές, οι εκπρόσωποι των κομμάτων και οι βουλευτές επί τη βάση αυτής της συγκεκριμένης πρότασης και μετά με βάση την όποια πλειοψηφία δημιουργηθεί να προχωρήσουμε στη σύσταση της Προανακριτικής Επιτροπής. Τίποτα από αυτά δεν έχει γίνει. Και αναφέρομαι κυρίως στο πρώτο βήμα που προφανώς συνδέεται με το τι θέλει να κάνει η αξιωματική αντιπολίτευση. Γιατί ούτε αυτό το πρώτο βήμα δεν έχει γίνει. Δεν έχει έρθει καμία πρόταση στη Βουλή. Αυτό το οποίο έχει διαρρεύσει αρχικά στην Αυγή ήταν ένα κείμενο με 10 σημεία και αν δεν κάνω λάθος 3 κατηγορίες που δήθεν συνδέονται με αυτά τα σημεία. Μετά από λίγο κατέβασαν αυτό το κείμενο. Δεν μπορούσε κανείς να τρέξει σε αυτό το κείμενο και μετά από κάποιες ώρες ξανανεβάζουν ένα άλλο κείμενο το οποίο είναι αυτό που παραδίνουν και σε εμάς στη Νέα Δημοκρατία όπως διέρευσαν. Το οποίο έχει ένα αδίκημα παραπάνω. Το πρώτο είχε 2, αν δεν κάνω λάθος. Το δεύτερο είχε άλλο ένα που ήταν η ανθρωποκτονία και μάλιστα με ενδεχόμενο δόλο. Ναι. Και είχε ένα αδίκημα παραπάνω και ένα σημείο παραπάνω. Τα 10 σημεία γίνανε 11 και τα 2 αδικήματα γίνανε 3 ή τα 3-4. Δεν είμαι σίγουρος
σίγουρα προσθέθηκε ένα δίκημα και προσθέθηκε και ένα σημείο. Για να καταλάβετε δηλαδή τη σοβαρότητα με την οποία διαχειρίζονται τη συγκεκριμένη υπόθεση, για να καταλάβετε την αξιοπιστία τους και για να καταλάβετε και αν υπάρχει οποιοδήποτε σοβαρός ακροατής ή αναλυτής που να πιστεύει ότι αυτοί οι άνθρωποι ενδιαφέρονται κατ' ελάχιστο για την αποκάλυψη της αλήθειας και δεν τους ενδιαφέρει μόνο το πώς θα αξιοποιήσουν τον ανθρώπινο πόνο που συνδέεται με μια συγκεκριμένη υπόθεση μόνο και μόνο για πολιτικό όφελος. Δημοσκοπήσεις οι τελευταίες δείχνουν μια μικρή ανάκαμψη του ΣΥΡΙΖΑ στο 15% και έχει μείνει πίσω το ΠΑΣΟΚ, κύριε Ρωμανέ. Τη Νέα Δημοκρατία τη δείχνουν οι δημοσκοπήσεις σταθερά πρώτο κόμμα και με διαφορά, αλλά να φλερτάρει εκεί με το 30%. Υπάρχει κάποια ανησυχία από τη δική σας την πλευρά ότι όλη αυτή η συζήτηση η οποία έχει γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει πλήξει τη Νέα Δημοκρατία? Κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσεις τις οποίες εμείς πάντα σεβόμαστε και ποτέ δεν χρησιμοποιούμε με τρόπους που έχουμε δει να γίνεται στο δημόσιο διάλογο από άλλα κόμματα, πάντα τις σεβόμαστε, πάντα θεωρούμε ότι έχουν πολύ χρήσιμα συμπεράσματα να μας δώσουν. Και αυτό ακριβώς κάνουμε και τώρα. Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή? Δείχνουν προφανώς να υπάρχει μια λογική φθορά σε μια κυβέρνηση η οποία διανύει, ολοκληρώνει σε λίγο το πρώτο έτος της δεύτερης θητείας της, με μια αντιπολίτευση η οποία ειδικά το τελευταίο διάστημα έχει επενδύσει αποκλειστικά και μόνο στην τοξικότητα, στην εργαλειοποίηση του ανθρώπινου πόνου για να κάνει αντιπολίτευση. Γιατί δεν έχει να την προτείνει τίποτα, δεν έχει τίποτα δημιουργικό, δεν έχει τρόπο να κάνει κανονική αντιπολίτευση. Άρα καταφεύγει σε μια στρατηγική που επιτρέψουμε να πω όμως ότι έχουμε ξαναδεί όλα τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είναι κάτι καινούριο για το ΣΥΡΙΖΑ αυτό, δεν είναι κάτι καινούριο για το ΠΑΣΟΚ αυτό. Έτσι πήγαν στις εκλογές του 23. Για να το πάω και λίγο πιο πίσω και με στοχοποίηση της γυναίκας του Πρωθυπουργού, έτσι πήγαν και στις εκλογές του 19 ακόμα. Και έτσι φέρεται να πηγαίνουν και στις εκλογές τις ευρωπαϊκές, τις ευρωεκλογές που έχουμε μπροστά μας. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να περιμένει από την ίδια στρατηγική να φέρει ένα διαφορετικό αποτέλεσμα, αλλά εδώ θα είμαστε να το δούμε σε ευρωεκλογές. Και όπως κάναμε εμείς σε όλες τις προηγούμενες εκλογές που είχαμε να αντιμετωπίσουμε τα ίδια, εμείς επικεντρώνουμε στην ανάδειξη του κυβερνητικού έργου, που ακριβώς επειδή είναι πλούσιο, ακριβώς επειδή γίνεται σε πολύ δύσκολες συνθήκες, με εισαγόμενες κρίσεις κτλ. Γι' αυτό δεν πάνε καθόλου τη συζήτηση εκεί, γιατί δεν έχουν τίποτα να την προτείνουν και πάνε μόνο στην τοξικότητα, στην εργαλειοποίηση του πόνου κ.ο.κ. Εμείς λοιπόν θα συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Και αυτοί θα συνεχίσουν να κάνουν το μόνο πράγμα που ξέρουν να κάνουν και το έχουν αποδείξει τόσα χρόνια τώρα. Λοιπόν, να κλείσουμε με το εξής, διότι έχει και άλλες δύο μέρες το συνέδριο. Έχει την αυριανή και έχει και την Κυριακή. Και μάλιστα με πολύ υψηλούς προσκεκλημένους, κύριε Ρωμανέ. Σωστό είναι αυτό, έτσι είναι. Με χαρά να τα πούμε και μετά την ολοκλήρωση, γιατί θα έχουμε φαντάζομαι πολλά ακόμα να πούμε. Ασφαλώς. Νομίζω ότι όσο κάποιοι βλέπετε πώς πολιτεύονται και βλέπετε πώς προσπαθούν να αξιοποιήσουν και να δημιουργήσουν μια πολιτική ατζέντα ουσιαστικά με ζητήματα που θα έπρεπε, από τα οποία θα έπρεπε να κάνουμε όλοι ένα βήμα πίσω και να μην αποτελούν κομμάτι της πολιτικής διαμάχης. Δεν μπορεί δηλαδή μια ανεξελίξη δικαστική υπόθεση να αποτελεί κομμάτι της πολιτικής αντιπαράθεσης. Φυσικά μπορεί να σχολιάζεται, φυσικά μπορεί να λέμε όλη την άποψή μας, αλλά δεν γίνεται να κυριαρχεί ως πολιτική αντιπαράθεση μια ενεξελίξη δικαστική υπόθεση στη βάση της υποτιθέμενης συγκάλυψης, η οποία είναι ένα αφήγημα που έχουμε δει από την πρώτη στιγμή. Το αφήγημα της συγκάλυψης, σας θυμίζω, ότι ξεκίνησε λίγες ώρες μετά την τραγωδία. Δεν είναι κάτι καινούριο. Απλά βρίσκουν διαρκώς τρόπους να το επαναφέρουν στο δημόσιο διάλογο. Και επιτρέψτε μου να πω ότι ειδικά το τελευταίο διάστημα έχουμε δει να αναπαράγουν επί της πλουσίας θεωρίας συνωμοσίας που ξεκίνησαν τον κύριο Βελόπουλο. Αυτό αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή από την αξιωματική αντιπολίτευση. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε εκπρόσωπε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Λοιπόν, θέλω σε αυτό το σημείο, αν μου επιτρέπετε, ένα απόσπασμα. Μου έκανε εντύπωση, έκανε και σε μένα και στη Σοφία τη Γαλάνη εντύπωση, το συγκεκριμένο απόσπασμα, οι συγκεκριμένες φράσεις, η συγκεκριμένη τοποθέτηση, για να είμαι πιο ακριβής, που έκανε ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, πριν από λίγη ώρα, πριν από λίγες ώρες, εν πάση περιπτώσει για να είμαστε ακριβείς, κατά τη διάρκεια της έναρξης
του 15ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Για πάμε να παρακολουθήσουμε, παρακαλώ. Στα κούφια λόγια κάποιων δήθεν πατριωτών, απαντάμε με χειροπιαστές πράξεις. Με μαχητικά ραφάλ, με αναβαθισμένα F-16, με φρεγάτες Μπελαρά, με ελικόπτερα Ρώμεο, αλλά κυρίως με ένα τολμηρό σχέδιο. Με ένα τολμηρό σχέδιο για τις ένορμες δυνάμεις του 2030. Ενώ την άλλη όψη της ασπίδας μας αποτελεί η δυναμική διπλωματία. Είναι αυτή που προσφέρει στρατηγικές συμμαχίες με ισχυρές χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία, διαμορφώνει καθοριστικές συμφωνίες με γείτονες όπως η Ιταλία, η Αίγυπτος και το Ισραήλ, περιορίζοντας την ίδια ώρα και την επιρροή όσων αμφισβητούν τα εθνικά μας δίκαια. Αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά με όσους εμπορεύονται την αγάπη για την Ελλάδα, που φωνασκούν αντί να δρούν, αγνοώντας βέβαια αυτά για τα οποία μιλούν. Και θα έλεγα ότι είναι αυτό το όριο το οποίο ξεχωρίζει τελικά την πάτριδο καπηλεία από τον πατριωτισμό της ευθύνης. Όπως και τα εύκολα συνθήματα από τις πράξεις που χρειάζονται πολύ κόπο, σκληρή δουλειά και τα αποτελέσματα. Νομίζω ότι πρέπει επιτέλους να το πούμε ανοιχτά. Να μιλάς για πατρίδα και θρησκεία ενώ ταυτόχρονα πουλάς κυραλιφές και δίθεν χειρόγραφα του Χριστού συνιστά πράξη μέγιστης πολιτικής εξαπάτησης. Νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες. Ο πατριωτισμός υπήρξε μόνιμο χαρακτηριστικό της Νέας Δημοκρατίας αυτά τα 50 χρόνια. Επιλέγοντας σε όλα τα κρίσιμα στοιχήματα να σταθεί στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Δίπλα στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό που επίσης βρίσκεται στο DNA της παράταξης. Θέλω να θυμίσω ότι είναι μια επιλογή που αρχικά πολεμήθηκε από άλλες δυνάμεις. Όμως και αυτές τελικά υποτάχθηκαν στη συνέχεια μπροστά στη δύναμη της σημασίας της. Είναι κατάκτηση, φίλες και φίλοι, για τη χώρα ότι ο ευρωπαϊκός δρόμος έχει καθιερωθεί ως ένα αναμφισβήτητο κεκτημένο της πολιτικής ζωής στη χώρα. Δεν θα σχολιάσω κάτι παραπάνω. Ό,τι ακούσατε, ακούσατε. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε για το τρίτο και τελευταίο μέρος με τον κύριο Γιώργο Καλιακμάνη. Έχουμε να πούμε πολλά. Διαφημίσεις, παρακαλώ.